Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν και οι καμπάνες, σωπαίνει και ο πικρός Ρωμιός μαζί με τους νεκρούς του. Δύσκολα συναντά, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην πατρίδα μας κάποιος τόσο ιερό τόπο, με τα κενοτάφια τόσων αγωνιστών, με βάσανα και αίμα αιώνων, τόπο δοξασμένο και την περίοδο της κατοχής όπως το Λαζαρέτο. Τέτοιον ιερό βράχο, μνημείο, ασύγκριτο σύμβολο των αγώνων του λαού της Κέρκυρας, της Επτανήσου και ταυτόχρονα ολάκερης της Ελλάδας, όπου να'ναι τόσο ταιριαστή η στίχη του μεγάλου ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου για τον πολυβασανισμένο λαό μας. Ετούτη την ώρα επαναλαμβάνουμε με τη σειρά μας, με όλη μας τη δύναμη, τα λόγια εκείνων που τα χρόνια 1947-1949 κυρίως αντίκριζαν εδώ το εκτελεστικό απόσπασμα με απέραντη πίστη στην τελική νίκη του λαού. Ζήτω ο ελληνικός λαός, ζήτω το κόμμα. Πραγματικά πολύ δύσκολα βγαίνουν σήμερα τα δικά μας λόγια εδώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη μεγάλη λαϊκή εκδήλωση του κόμματός μας. Ολόκληρο το κόμμα, όχι μόνο η τοπική μας οργάνωση που το 1918 ο Σοσιαλιστικός Όμιλος Κέρκυρας αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κόμματός μας. Αποδίδει με αυτή την εκδήλωση φόρο τιμής στους ηρωικούς νεκρούς του λαού της Κέρκυρας, της Επτανήσου, της Ελλάδας, διαδηλώνοντας εδώ με τα επίσης πολύ ταιριαστά λόγια του Κώστα Βάρναλη. Σταγιασμένο τούτο χώμα που πιε αίμα ποταμό, μας κρατάει το χρέος ακόμα για το μέγα λιτρωμό. Για όλα όσα φωνάζει ο λαού μας, ο μαρτυρικός αυτός τόπος, ο αφημένος στην τύχη του από τις διάφορες εναλλασσόμενες κρατικές εξουσίες και από διάφορες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Κι όμως, όπως αποδεικνύεται και σήμερα, μάταια πασχίζουν να ρίξουν το Λαζαρέτο στη λίθη ή στην καλύτερη περίπτωση να διαστρεβλώσουν, να αποδυναμώσουν το νόημά του, αλλά και να το κρατήσουν τελικά απρόσιτο από το λαό, από την νεολαία. Από αυτήν εδώ τη θέση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διακηρύσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο: θα πράξουμε όλα όσα χρειάζονται, ώστε η ιερή αυτή νησίδα όχι μόνο να μην γίνει βορρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να δειχθεί όπως της αξίζει, ως κορυφαίο και φυσικά επισκέψιμο και όχι απρόσιτο όπως τώρα ακόμα μνημείο αντίστασης και αγώνα του λαού της Κέρκυρας, της Επτανήσου, της Ελλάδας ενάντια στην κοινωνική αδικία. Πριν από 23 χρόνια ένας δήμαρχος της Κέρκυρας, όπως είχε γράψει τότε και ο Ριζοσπάστης, είπε ότι στο Λαζαρέτο αξίζει ένα μνημείο που θα είναι ορατό από οπουδήποτε και αν βρίσκεται κανείς στην Κέρκυρα ή περνάει από αυτήν. Όχι μόνο συμφωνούμε, αλλά θα εργαστούμε γι' αυτό και δηλώνουμε προς κάθε αρμόδια αρχή ότι θέτουμε στη διάθεσή τους βοηθητικά, οικαστικό, επιστημονικό, ανθρώπινο δυναμικό και την πολύτιμη πείρα του κόμματός μας στη δημιουργία μνημείων διάσωσης και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του λαού μας. Πέρα εννοείται από όσα ήδη έχουμε πράξει και πράττουμε ως ΚΚΕ
για την οφειλόμενη απόδοση ιδιαίτερης τιμής εκ μέρους μας στους περίπου 200 άξιους πολιτικούς γιους, υποστηρικτές του κόμματός μας, αγωνιστές της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που εκτελέστηκαν εδώ μόνο και μόνο επειδή δεν αποκύλησαν το ΚΚΕ. Και βέβαια με στόχο τον εκφοβισμό του λαού, ώστε να μην διεκδικεί όσα δικαιούται. Δεν ξεχνάμε, ούτε συγχωρούμε, ότι πριν από ένα περίπου μήνα, κάποιοι σε αυτό εδώ τον ιερό τόπο, και μάλιστα προοδευτικοί όπως ισχυρίζονται, είχαν την ασέβεια να ζητήσουν να αφαιρεθεί η τιμητική επιγραφή που έχει τοποθετηθεί από το κόμμα μας στο χώρο των εκτελέσεων, πράγμα που προς τιμήν τους όλοι οι δήμαρχοι του νησιού έχουν αρνηθεί να διαπράξουν μέχρι σήμερα. Είναι βέβαια, τους λέμε γελασμένοι, αν νομίζουν πως θα επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Θα ήμασταν άλλωστε επιλύσμονες του καθήκοντός μας, του χρέους μας, αν δεν είχαμε εκφράσει αυτή την ιδιαίτερη απόδοση τιμής στους εκτελεσμένους συντρόφους μας. Όπως άλλωστε θα ίσχυε και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα, όπως ορθά επεσήμανε ένα τοπικό δημοσίευμα, αν οι νεκροί ήταν δικά του μέλη, δικοί του υποστηρικτές. Είναι γνωστό σε όλους εξάλλου ότι άλλοι και όχι εμείς είναι αυτοί που επιχειρούν να μονοπολίσουν, να οικειοποιηθούν τους ενωτικούς αγώνες του λαού μας, διαστρεβλώνοντάς τους και προπαντός αποκρύβοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και το αίμα των αγωνιστών του ΚΚΕ. Προκειμένου να κρύψουν βέβαια ότι είναι με το μέρος εκείνων πολιτικών συμφερόντων και δυνάμεων εγχώριων και ξένων που νίκησαν τότε το λαό μας. Αναφέρουμε σε αυτούς που κι εσείς βεβαίως ξέρετε, που δεν είναι άλλοι από όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επειδή σήμερα συντάσσονται με εκείνες τις δυνάμεις, αφήνουν να εννοηθεί ή σιγοψιθυρίζουν κιόλας πως ευτυχώς που δεν νίκησε ο λαός τότε. Είμαστε ως κόμμα περήφανοι για τον πρωτοπόρο ρόλο του ΚΚΕ στην εποποιία της Εαμικής Αντίστασης, την οποία εδώ στην Κέρκυρα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος συμβολίζει ως άσβεστος φάρος το λαζαρέτο. Έχουν σωθεί και υπάρχουν σε ξεχασμένες εκδόσεις στα αρχεία του κόμματός μας εκπληκτικές μαρτυρίες για όσα υπέφεραν εδώ στη διάρκεια της κατοχής αγωνιστές, πατριώτες, αντιστασιακοί του ΕΑΜ, άλλοι με διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν δημιουργήσει πάνω στο φρικτό λιμοκαθαρτήριο της νησίδας οι Ιταλοί φασίστες κατακτητές του νησιού και των άλλων νησιών του Ιωνίου. Αρχικά ήταν μόνο Κερκυραίοι και άλλοι επτανήσιοι, ακόμα και μαθητές οι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και μέλη του ιδρυτικού πυρήνα του ΕΑΜ της Κέρκυρας. Εδώ μαζί υπέφεραν και άλλοι κορυφαίοι αγωνιστές, στελέχοι του κόμματος, μαχητές για το δίκιο του λαού μας φυλακισμένοι αρχικά στην ακροναυπλία τότε και παραδομένοι από το ίδιο το ελληνικό κράτος μετά στους φασίστες κατακτητές, όπως ο κατοπινός πρόεδρος του κόμματός μας Απόστολος Γκρόζος, ο ήρωας του λαού μας Νίκος Μπελογιάννης. Συγκλονίζουν οι περιγραφές για ένα χορό που εκατοντάδες αγωνιστές κρατούμενοι είχαν δώσει εδώ στο λαζαρέτο με χορούς από όλη την Ελλάδα και στερνό τραγούδι της βραδιάς τους, τον ύμνο εις την ελευθερία. Γνωρίζουμε το βαρύτατο φόρο αίματος και μαρτυρίων που εισέφερε ο λαός της Κέρκυρας στην κατοχή, τους ατέλειωτους φασιστικούς ναζιστικούς βομβαρδισμούς του νησιού, την ανίποτη καταστροφή με το ναζιστικό εμπρισμό μεγάλου μέρους της πόλης της Κέρκυρας, τους αμέτρητους νεκρούς, τους αγώνες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, όσα
ακολούθησαν με το αγγλοαμερικανικό φυρμάνι για ανάληψη της εξουσίας στην Κέρκυρα από τον Έδες Υπήρου και τον αφοπλισμό του Ελλάς Κέρκυρας. Το ένοπλο χτύπημα της λαοθάλασσας του ΕΑΜ την ημέρα της απελευθέρωσης της Κέρκυρας. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη όλων των ανιδιοτελών λαϊκών αγωνιστών αντιστασιακών της Κέρκυρας, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, που μαζί με τους κομμουνιστές υπέφεραν αλίγιστοι στο λαζαρέτο. Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν όλοι τους κομμουνιστές, ότι ανάμεσά τους ήταν και άνθρωποι ακόμα και με συντηρητικές πολιτικές ιδέες, ακόμα και νέοι που παλιότερα είχαν μπλεχτεί και στα δίχτυα της μεταξικής δικτατορίας. Τιμούμε εξίσου όλους όσοι, κόντρα στις προτροπές, το παράδειγμα των ηγεσιών των αστικών κομμάτων, να μην αντισταθούν πραγματικά, να συνεργαστούν με τις προδοτικές κυβερνήσεις της Αθήνας και τον κατακτητή, ύψωσαν το ανάστημά τους, συμπορεύτηκαν σε κοινούς αγώνες με το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Την ίδια ώρα που ισχυρές δυνάμεις της οικονομικής και πολιτικής ελίτ του νησιού οργάνωναν κοινές παρελάσεις δυνάμεων της χωροφυλακής με δυνάμεις των ναζιστικών στρατευμάτων, συμμετείχαν στην οργάνωση συγκέντρωσης και εξόντωσης των Εβραίων της Κέρκυρας, μεθόδευαν ακόμα και την παράδοση κρατουμένων κομμουνιστών του Λαζαρέτου από τους Ιταλούς τους Γερμανούς. Η αντίσταση και ο ηρωισμός στο Ιταλικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Λαζαρέτο την περίοδο της κατοχής συνθέτουν μια χρυσή σελίδα της ελληνικής αντίστασης. Εκφράζουμε σήμερα από το Λαζαρέτο την ευγνωμοσύνη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς τον κερκυραϊκό λαό για τη θερμή φιλοξενία και φροντίδα που επιφύλαξε στους ακροναυτιώτες κομμουνιστές όταν αυτοί απελευθερώθηκαν από την νησίδα με τη βοήθεια του ναυτικού κλάδου του Ελλάς, του ΕΛΑΝ, ενώ οι Ναζί βομβάρδιζαν την Κέρκυρα. Και όχι μόνο γι' αυτό. Είμαστε ως κόμμα ευγνώμονες για την ηθική και έμπρακτη πολλαπλή στήριξη του δημοκρατικού λαού της Κέρκυρας στα αμέτρητα μέλη, υποστηριχτές, ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ που μαζί βέβαια και με πολλούς Κερκυραίους υπέφεραν επί μισόν αιώνα για το δίκιο του λαού στις αποτρόπαιες φυλακές της Κέρκυρας. Στην ακτίνα Θήτα κρατούνταν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Από τα κελιά των φυλακών της Κέρκυρας πέρασαν εκατοντάδες στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, εκατοντάδες άλλοι αγωνιστές. Από την Κέρκυρα πέρασε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης. Από το 1936 έως το 1940, στη συνέχεια μεταφέρεται στα μπουντρούμια της ασφάλειας στην Αθήνα και από εκεί το 1941 στο Νταχάου μέχρι το Μάιο 1945. Από την Κέρκυρα πέρασαν ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Χαρίλαος Φλωράκης, που το 1954 αντίκρισε πρώτη φορά την Κέρκυρα με αλυσίδες στα χέρια και τα πόδια. Ο Μανώλης Γλέζος ως μέλος του ΚΚΕ τότε, ο Αντώνης Αμπαθιέλος, ο Μίτσος Παπαρίγας, μια ατέλειωτη λίστα κομμουνιστών και αγωνιστών. Στις φυλακές της Κέρκυρας οδηγήθηκε το 1938 ο γραμματέας της ΟΚΝΕ Χρήστος Μαλτέζος, όπου τον έριξαν στην ακτίδα Θήτα, στην ένατη ακτίδα, μαζί με τον Νίκο Ζαχαριάδη και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Χρήστος Μαλτέζος υπέστη τα πάνδυνα για να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Του έκαναν φάλαγγα, τον έκαιγαν με καυτό λάδι, αποκράθηκαν να του καρφώσουν πέταλα στα πόδια. Αυτός όμως στάθηκε αλίγιστος μέχρι το τέλος, με αποφασιστικότητα, σεμνότητα, άφθαστο ηρωισμό. Σαν αύριο, στις 22 του Νοέμβρη του 1938,
ο Χρήστος Μαλτέζος δολοφονείται με τη γνωστή μέθοδο της εκπαραθύρωσης, αφήνοντας πίσω του πολύτιμη παρακαταθήκη. Σώζονται σε εκδόσεις και στα αρχεία του ΚΚΕ άφθονες μαρτυρίες για την πολύτιμη εκείνη υποστήριξη του λαού της Κέρκυρας. Με το βαθιά ταξικό δημοκρατικό κριτήριό του, ο λαός εξέλαβε όλους εκείνους τους αγωνιστές ως σάρκα από τη δική του σάρκα, ως μέρος του δικού του αυτού, όπως και ήταν πραγματικά σάρκα από τη σάρκα, από την καλύτερη σάρκα του ελληνικού λαού. Αιώνιο τίτλο τιμής του κερκυραϊκού λαού αποτελεί η συμπαράσταση, η υποστήριξη που προσέφερε ειδικά στους μελοθάνατους αγωνιστές τα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, κυρίως από το 1947 έως το 1949, κατά τη διάρκεια των ζωφερών εκτελέσεων στο Λαζαρέτο. Η μεταφορά των μελοθανάτων από τις φυλακές της Κέρκυρας στο νησάκι εδώ γινόταν ξημερώματα, πριν ο λαός της Κέρκυρας αρχίσει να κυκλοφορεί στους δρόμους, ώστε να μην αντιληφθεί την εκτέλεση. Οι κρατούμενοι, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, είχαν κατασκευάσει χωνιά και με φωνές καλούσαν από τα παράθυρα το λαό της Κέρκυρας να διαμαρτυρηθεί για το αίμα που χυνόταν. Ξεκινώντας από τις φυλακές, τραγουδούσαν επαναστατικά τραγούδια, ζητοκράβγαζαν υπέρ της αιαμικής αντίστασης και του ΚΚΕ μέχρι την τελευταία τους πνοή. Τους εκτελεσμένους τους έθαβαν πρόχειρα γύρω από τον τόπο της εκτέλεσης. Ακόμα και για ένα κυριολεκτικά άφοβο κερκυραίο δικηγόρο με συντηρητικές απόψεις που τους υποστήριξε, έχουν μιλήσει με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκείνοι οι αγωνιστές. Βασικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι χωρίς εκείνη την υποστήριξη σήμερα θα μετρούσαμε ίσως ακόμα πιο πολλούς εκτελεσμένους. Δεν ξεχνάμε λοιπόν τίποτα, ούτε ότι το Λαζαρέτο επί αιώνες ως λοιμοκαθαρτήριο στην πραγματικότητα αποτέλεσε σε περιόδους μεγάλων επιδημιών, πανδημιών, τόπο απόθεσης ψυχών σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες, με πενιχρά μέσα φροντίδας, κατώτερα όπως και σήμερα σε άλλες συνθήκες πια στον 21ο αιώνα από εκείνα που υπήρχε η δυνατότητα να παρασχεθούν. Ως τέτοιο συμβολίζει πολύ επίκαιρα και σήμερα τον αγώνα του λαού μας για τη ζωή. Πόσοι πρόγονοί μας αλήθεια να είναι θαμμένοι εδώ ή πεταμένοι στη θάλασσα που περιβάλλει τα 70 περίπου στρέμματα γης της εξίσου ιερής και για το λαό αυτής νησίδας. Πόσο γεμάτος ιερά κόκαλα είναι τούτος ο βράχος. Πόσο και τότε η ανθρώπινη ζωή έμπαινε στη λογική του κόστους ωφέλους, όπως και τώρα για τα συμφέροντα αυτών με τις μεγάλες τσέπες. Τη φρίκη εκείνη έχουν διασώσει ακόμα και μαρτυρίες ξένων περιηγητών. Χαιρετίζουμε λοιπόν και από αυτό εδώ το βήμα κάθε λαϊκή πρωτοβουλία, ως οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες στην Κέρκυρα από ανθρώπους και με διαφορετικές πολιτικές προτιμήσεις, που ενδιαφέρονται όμως γνήσια για τη διάσωση και ανάδειξη όλης της ιστορικής μνήμης που εκπροσωπεί το Λαζαρέτο, για την αποτροπή κατάρρευσης του τείχου των εκτελέσεων, για άλλου είδους σωστικές παρεμβάσεις, για την αντιπυρική προστασία της νησίδας, για τη μεταβίβαση της νησίδας στον κεντρικό κερκυραϊκό δήμο. Χαιρόμαστε επίσης που κάποιοι από αυτούς, αν όχι όλοι ίσως, βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Δεν μονοπολούμε ούτε την ηρωική θυσία των περίπου 200 εκτελεσμένων αγωνιστών μας, που βέβαια δικαιολογημένα πέρασαν στην ιστορία ως κομμουνιστές, γιατί όλοι τους υποστήριζαν το ΚΚΕ, έβλεπαν σε αυτό το δίκαιο και τη συνεπή πάλη για το λαό. Δεν ήταν βέβαια όλοι τους μέλη του ΚΚΕ,
Κάποιοι ήταν φίλοι υποστηριχτές και σίγουρα θα είχαν πιθανόν και κάποιες ιδιαίτερες απόψεις, μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή. Όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα, με πολλούς ριζοσπάστες, προοδευτικούς ανθρώπους που συνεργάζονται, συμπαρατάσσονται με το ΚΚΕ ή σκέφτονται να το κάνουν, χωρίς να απαρνηθούν τις ιδιαίτερες απόψεις τους για το ένα ή άλλο επιμέρους θέμα. Οι αγωνιστές εκείνοι της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας είχαν κάνει την επιλογή τους να είναι μέλη, να συμπορευτούν, να συμπαραταχθούν με το ΚΚΕ αυτοί που δεν ήταν μέλη του, γιατί έβαζαν πάνω απ' όλα, χωρίς εκπτώσεις, το δίκιο του λαού μας. Αρνήθηκαν όλοι τους να αποκηρύξουν το ΚΚΕ. Οι θλιβερές εξαιρέσεις κάποιων που πρόδωσαν και συνεργάστηκαν μετά με τους τυράννους είναι μόνο για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ενώ αρκούσε μια δήλωση αποκήρυξης ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους. Δεν το έκαναν γιατί πίστευαν ότι η συμπόρευση, η υπεράσπιση του ΚΚΕ είναι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή όλων των εκμεταλλευομένων, όλων των αδικημένων, όλων αυτών που και τότε όπως και σήμερα αποτελούν τα θύματα της ταξικής διαίρεσης της ελληνικής κοινωνίας, της ταξικής κοινωνίας, της κυριαρχίας της εγχώριας αστικής τάξης και των ξένων συμμάχων της. Τιμούμε όλους τους εξίσου και εκτιμούμε πως το νόημα της θυσίας τους είναι επίκαιρο στις μέρες μας. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι απέναντι σε όλους και τον καθένα τους ξεχωριστά. Μοιραζόμαστε με όλο το λαό την τιμή ότι ήταν πολιτική γη και υποστηρικτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήταν όλοι τους άξιοι γη του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού, εκφραστές των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, αλίγιστοι μαχητές για τα δίκαιά του. Είναι ορθό, πιστεύουμε, αυτό που διαβάσαμε προημερών σε σχετικό δημοσίευμα σε διάφορα κερκυραϊκά και επτανησιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας όσον αφορά όσα λαχταρούσαν. Πίστευαν πως μόνο μια σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία, ασφαλώς απαλλαγμένη από τα λάθη εκείνης που γνωρίσαμε σε άλλες χώρες στο δύσκολο αυτό ξεκίνημα μιας νέας κοινωνίας, ότι μπορεί να τα διασφαλίσει. Σε τελική ανάλυση, όπως υπόθηκε, ζητούσαν όλα αυτά που σήμερα 9 περίπου στους 10 εργαζόμενους, όποιο κόμμα και αν ψηφίζουν, θέλουν και συχνά διεκδικούν αγωνιστικά, ενωμένοι, ώστε να συμβούν στη ζωή. Ενώ δεν συμβαίνουν δυστυχώς ακόμα μόνο και μόνο επειδή είναι ασύμβατα με την κυριαρχία μιας αντιδραστικής τάξης που βρίσκεται στην εξουσία. Μια εξουσία που με μοχλό τα αστικά κόμματα της εποχής εκείνης εκτέλεσε τους ήρωες. Και σήμερα όλα τα διάδοχα αστικά κόμματα, οι απόγονοι αυτής της καταπιεστικής εξουσίας, πάλι τα δικά της συμφέροντα με τον ένα ή άλλο τρόπο και πάλι εξυπηρετούν. Ο αγώνας εναντίον αυτής της άρχουσας τάξης, για όλα όσα δικαιούται ο λαός μας, είναι κατά τη γνώμη μας και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη των εκτελεσμένων στο λαζαρέτο, τόσο επίκαιρη και σήμερα για την νεολαία και το λαό μας. Είναι ο αγώνας του λαού, με άλλα λόγια, για τα μεγάλα μεγέθη, όπως το διατύπωσε στις μέρες μας ο Μίκης Θεοδωράκης. Για τις μεγάλες αξίες των αγώνων του λαού μας, για μια αληθινή, συγχρόνως κοινωνική, πνευματική, πολιτική και ηθική ελευθερία. Και για να δανειστούμε και δύο λέξεις του Διονυσίου Σολομού, όχι για μια ναστική ψεύτρα λευτεριά, σαν αυτή που ζούμε, δέσμοι του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Είναι
ο αγώνας για την κοινωνική πρόοδο και μια εργατική δημοκρατία απαλλαγμένη από τα δεσμά της αστικής τάξης, από τη δικτατορία του κεφαλαίου. Για τις μεγάλες ουσίες, για να το πούμε κι αλλιώς, πάλι με τις ίδιες λέξεις του μεγάλου επτανήσιου ποιητή. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, λοιπόν, κεντρικά και τοπικά, μέσα στη Βουλή, στους Δήμους και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με παραστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχει ευθύνη για τον ιστορικό αυτό τόπο, αλλά και όπου αλλού πρέπει, τον αγώνα για τη διάσωση, την ανάδειξη της νησίδας αυτής ως ιστορικού τόπου που ενώνει τον αγωνιζόμενο λαό, που συμβολίζει τους αγώνες του κερκυραϊκού, του επτανησιακού, ολάκερου του ελληνικού λαού, τους αγώνες των κομμουνιστών στο διάβα του χρόνου. Δεν θα συμφιλειωθούμε με καμιά πολιτική που επικαλείται μια νεφελώδη δίθεν εθνική συμφιλίωση, μόνο και μόνο για να διαστρεβλώσει και να σκεπάσει με πέπλο λύθης τους ηρωικούς αγώνες και το αίμα του λαού. Πλανώνται πλάνοι νυκτράν αν νομίζουν πως εν ονόματι αυτής της ψευδεπίγραφης εθνικής συμφιλίωσης θα συνθηκολογήσουμε με όσους θέλουν να διχάζουν το λαό μας με παραπλανητικές διαχωριστικές γραμμές. Για να μην αγωνίζεται ενωμένος να ξεχάσει την ιστορία του με τους κάθε λογής δυνάστες του λαού μας, παλιούς και νέους. Δίνουμε εδώ πάνω, στα ιερά κόκαλα των αγωνιστών, έναν ακόμη όρκο σήμερα, ότι δεν θα γονατίσουμε όσες δυσκολίες και αν συναντήσουμε, ότι δεν θα ξεχάσουμε το χρέος μας. Ετούτος δω ο λαός γονατίζει μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Διότι αποτελεί όνειδος, σύντροφοι και φίλοι, να δαπανώνται κρατικοί πόροι, επιδοτήσεις αμέτρητων εκατομμυρίων ευρώ για αναστήλωση αυτοκρατορικών παλατιών, βασιλικών πύργων στο νησί, αλλά την ίδια στιγμή να μην περισσεύει δήθεν ούτε ένα ευρώ για όλα όσα, όχι και τόσο βέβαια μεγάλου κόστους, χρειάζονται να γίνουν για τούτο το κορυφαίο μνημείο του λαού μας. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την απρόσκοπτη, νόμιμη, λιμενική πρόσβαση, ίσως πριν απ' όλα για την επαναφορά του χαρακτήρα του υπάρχοντος κτηρίου που αλλοιώθηκε με παρεμβάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στήριξης, συντήρησης, ανάδειξης του τείχου των εκτελέσεων χωρίς να αλλοιωθεί και ένα σωρό άλλες ενέργειες. Το πιο σημαντικό, στο λαζαρέτο να λειτουργήσει μουσείο που να αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της θυσίας όσων πέρασαν και χάθηκαν πάνω σε αυτό το νησί. Να αποχαρακτηριστεί το λαζαρέτο ως μνημείο εθνικής συμφιλίωσης που άλλωστε παραποιεί και την ιστορία αυτού του τόπου και να παραμείνει ο χαρακτηρισμός ως ιστορικό μνημείο. Λέμε και το λαζαρέτο το ίδιο που λέμε σε όλη την Ελλάδα για τις πλημμύρες, τις καταστροφές, τις ζημιές λαϊκών περιουσιών που και ο λαός της Κέρκυρας αντιμετώπισε οδυνηρά τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει το λαό. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει την ιστορική μνήμη του, τη συλλογική μνήμη του, το ιστορικό μεγαλείο των προγόνων του, τα γνήσια διδάγματά τους. Ξέρουμε ότι δεν αμφιβάλλεται πως σε ό,τι μας αφορά, έτσι όπως το διακηρύξαμε θα γίνει. Γνωρίζετε άλλωστε ότι είναι ακατάλητοι, είναι ιδιαίτεροι οι δεσμοί που συνδέουν το ΚΚΕ με την Κέρκυρα και το λαό της. Δεν είναι μόνο όσα προαναφέρθηκαν ή το γεγονός ότι οι ήρωες του κόμματός μας, όπως ο δολοφονημένος το 1946 στα Γιάννενα ταγματάρχης, τιμημένος νεκρός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Αλέκος Πρίφτης,
και ο πρωτοπόρος κήρυκας της εθνικής αντίστασης στην Αθήνα, καθώς έμπαιναν οι Ναζί, ο δολοφονημένος το 1947 μετά στη Λάρισα Σπύρος Καλοδίκης, γεννήθηκαν στην Κέρκυρα και στα άλλα νησιά του Ιωνίου. Εδώ, το 1850, σε συνθήκες Αγγλοκρατίας, κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα Ριζοσπάστης, λίγα χρόνια πριν ο Κάρλ Μάρξ ασχοληθεί δημοσιογραφικά με τα Ιόνια νησιά. Εδώ, το 1860, ο Νικόλαος Κονεμένος έγραψε την πρώτη γνωστή στον ελληνικό χώρο ευμενή κριτική για την κομμουνιστική δημοκρατία ως αντίδοτο στην αστική δημοκρατία. Εδώ, το 1912, η έκδοση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας σήμανε την κυκλοφορία για πρώτη φορά ελληνικής εφημερίδας με το σύνθημα «Εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε», δίπλα στο όνομα του Κάρλ Μάρξ. Στο νησί αυτό, γεμάτο παλάτια και πύργους και εκμεταλλευτικά κάτεργα βασιλιάδων, κόμιδων, λόρδων, μιλόρδων, πριγκίπων, αυτοκρατόρων, μεγιστάνων του πλούτου, αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς το εργατικό κίνημα. Είναι βαθύ, πολύ βαθύ, οι δεσμοί του κόμματός μας με το λαό της Κέρκυρας. Ένδειξη της αποφασιστικότητάς μας για το λαζαρέτο είναι το γεγονός ότι σήμερα εδώ, στα αφημένα να σαπίσουν κτίρια που κατασκευάστηκαν για να αποτελέσουν μελλοντικό μουσείο, κατά κάποιο τρόπο εγκαινιάζουμε το μουσείο, ατύπως βέβαια, παρουσιάζοντας στον ισόγειο χώρο του, αφού με επίμονη φροντίδα και εργασία τον ευπρεπίσαμε, έκθεση υλικών οικαστικών έργων για τους αγώνες κυρίως των εκτελεσμένων, σε συνδυασμό με υλικά όπως το περίφημο βιβλίο συντοπίτη σας με τον τίτλο «Οι φωνές» που περιγράφουν τις αντιδράσεις του λαού της Κέρκυρας σε εκείνη τη βαρβαρότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να σαπίσουν κτίρια, όσο κι αν είναι αρκετά και ισχυροί όσοι θα ήθελαν να γίνει αυτό ακριβώς. Σε πείσμα της τόσης αδιαφορίας των διαφόρων αρχών και εδώ και στην Αθήνα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και για να μην καταρρεύσει η ιστορική εκκλησία της νησίδας, που επίσης παραμένει εκτεθειμένη στο έλεος των καιρικών φαινομένων, με τη βροχή να την πλημμυρίζει, θύμα και αυτή της αποστροφής της εξουσίας σε όσα αντιπροσωπεύει για το λαό συνολικά το λαζαρέτο. Παραφράζοντας το Διονύσιο Σολωμό, που για την αναστήλωση του βομβαρδισμένου από τους Ναζί σπιτιού απέναντι από τούτη τη νησίδα η πολιτική κρατούμενη των φυλακών της Κέρκυρας τη δεκαετία του 50 είχαν οργανώσει έρανο, έρχονται στο στόμα μας καθώς κοιτάμε γύρω μας τούτα δω τα λόγια του ποιητή. Τα μάτια μας δεν είδαν βράχο ενδοξότερο από τούτο το νησάκι. Συνεχίζουμε όπως μας το ζήτησαν και εκείνοι, με τα στερνά τους λόγια, με τα στερνά τους γράμματα. Όπως ξέρετε, απαντώντας σε ερώτηση του κόμματός μας στη Βουλή, για πρώτη φορά ένα μέλος της κυβέρνησης της χώρας, η Υπουργός Πολιτισμού εμπροκειμένου, πριν από λίγους μήνες αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι η κυριότητα της νησίδας Λαζαρέτο όντως ανήκει από το 2012 στον κεντρικό δήμο της Κέρκυρας. Επικρίνουμε τις ανεπίτρεπτες, αν όχι και ύποπτες, συνεχιζόμενες καθυστερήσεις που διαπιστώνουμε από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, της γνωστής ΕΤΑΔ, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας. Παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα παρεύουμε πάλι κι εμείς στο πλάι του λαού, ώστε η μεταβίβαση να γίνει πραγματικότητα οριστική και μη αναστρέψιμη.
Ο βράχος αυτός, το Ιόνιο Πέλαγος, στέκει αξεπέραστο σύμβολο των αρετών, του ηρωισμού, των οραμάτων του λαού των νησιών του Ιωνίου, στο διάβα των αιώνων. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει βορά για κάποια γεράκια του καπιταλισμού. Είναι ώρα επιτέλους το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ο Κεντρικός Δήμος να αναλάβουν τις ιστορικές δικές τους ευθύνες για τη διάσωση, για την ανάδειξη της ιστορικότητας της νησίδας. Θα πρέπει, το επαναλαμβάνουμε, να ντρέπονται, να κοκκινίζουν οι ηθήνοντες στην Αθήνα ή στην Κέρκυρα, ιδιαιτέρως όλες οι διαφορετικές κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας για τα χρόνια που εγκατέλειψαν αυτό τον ιστορικό τόπο. Σε περιόδους μάλιστα που έχουν χαρίσει αμέτρητο πλούτο σε μεγιστάνες του κερκυραϊκού τουρισμού με σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, με κάθε είδους προνομιακές ρυθμίσεις που οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, όπως έδειξε πριν από μερικούς μήνες και η περίπτωση γνωστού κορυφαίου επιχειρηματικού ομίλου, υπογράφονται ημέρα Σάββατο, όταν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων δεν λειτουργούν. Δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας απαξίωσης της ιστορικής νησίδας. Ας το χωνέψουν και ας πράξουν εγκαίρως αυτά που οφείλουν. Τιμή και δόξα σε όλους τους Κερκυραίους, σε όλους τους Επτανήσιους, σε όλους τους άλλους Έλληνες αγωνιστές της αιαμικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στον Νίκο Μπελογιάννη και τους άλλους κομμουνιστές, τους άλλους πατριώτες αγωνιστές που υπέφεραν στο λαζαρέτο την κατοχή αγωνιζόμενοι ενάντια στο φασισμό, σε όλους εκείνους τους ήρωες, άξιους γης του λαού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που μεταπολεμικά εκτελέστηκαν στο λαζαρέτο από το αστικό κράτος, επειδή δεν αποκήρυξαν την αιαμική αντίσταση και το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, τις αξίες, τα ιδανικά του ΚΚΕ, του δίκαιου του λαού μας, την πίστη τους ότι ο λαός θα καταφέρει να οικοδομήσει τη δίκαιη κοινωνία και ότι για το σκοπό αυτό αξίζει κάθε θυσία. Τιμή και δόξα στον 27χρονο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Νίκο Γόδα από την Κοκκινιά του Πειραιά, στον 31χρονο Μανάβη Γιώργο Λούβαρη από το Νέο Φάλιρο, στο 42χρονο εργάτη από την ίδια περιοχή Φώτη Κουπουδάκη, στον 33χρονο καταγόμενο από το Ρέθυμνο Βυρσοδέψη της Αθήνας Λευτέρη Φραγιαδάκη. Για να αναφερθούμε ονομαστικά τώρα μόνο σε εκείνους τους τέσσερις αγωνιστές που εκτελέστηκαν με ψηλά το κεφάλι μια πολύ κοντινή στη σημερινή εκδήλωσή μας ημερομηνία, ενός Νοέμβρη, στις 19 Νοέμβρη του 1948, μια σημαδιακή μέρα για αυτούς τους τέσσερις, αλλά και για όλο το λαό, καθώς το πρωί της 19ης Νοέμβρη 1948, σε αντίδραση στις νέες αυτές εκτελέσεις, σύσσωμοι οι εκατοντάδες αδικοχαμένοι μελοθάνατοι αγωνιστές άρχισαν δεύτερη απεργία πείνας, που βάσταξε 8 μερόνυχτα και οδήγησε σε συνδυασμό με ευρύτερες αντιδράσεις σε τρίμηνη διακοπή του πογκρόμ των εκτελέσεων. Και να θέλε άλλωστε, δεν μπορεί κανείς τους να ξεχαστεί, γιατί όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος για τους νεκρούς των πιο ιερών αγώνων του λαού μας, κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουν την ώρα, δεν κοιμούνται, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Και όπως πάλι είπε ο ίδιος, σύντροφοι, δεν είναι ο θάνατος εδώ πέρα. Οι σκοτωμένοι μας
να τη μαζί μας πάλι και πολεμάνε. Γιατί όπως έγραψε ο Τάσος Λιβαδίτης, για όλους αυτούς που το μέγεθος της θυσίας τους τους έταξε στην αιωνιότητα, οι άνθρωποι σύντροφε ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων. Έτσι λοιπόν, όπως μαρτυρεί και η σημερινή εκδήλωση του κόμματός μας, ζουν όλοι τους, τόσο αυτοί που τα ονόματά τους έχουν διασωθεί, όσο και οι άλλοι που οι συνεχιζόμενες έρευνες κάποια στιγμή θα φέρουν στο φως τα ονόματά τους. Από αυτό τον ιερό για το λαό μας και το κόμμα μας βράχο, το ΚΚΕ απευθύνει σήμερα στον κερκυραϊκό και σε όλο τον ελληνικό λαό κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ για όλα όσα ο λαός μας επί δεκαετίες αγωνίζεται και λαχταρά, για τα μεγάλα μεγέθη, αφήνοντας στην άκρη τα μικρά, τις λεπτομέρειες, και βαδίζοντας στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής. Το ΚΚΕ αντιμάχεται τη διαστρέβλωση της ιστορίας, την αντικομουνιστική θεωρία των δύο άκρων που επιχειρεί να εξισώσει το φασισμό με τον μοναδικό πραγματικά αντίπαλό του, το σοσιαλισμό. Απέναντι στο εχθρικό για το λαό κράτος πρέπει και μπορεί να υψωθεί η μεγάλη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας, η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης με συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική, η οργάνωση της λαϊκής πάλης για τα προβλήματά μας, για να φέρουμε τις εργατικές λαϊκές ανάγκες στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου, του συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Μέσα από τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, ριζωμένο παντού, με ενιαία αιτήματα, στόχους και κατεύθυνση ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις ενάντια στην πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία, για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο, για το σοσιαλισμό, σας καλούμε να συμπορευτείτε όλοι και όλες αγωνιστικά μαζί μας και με τα συνθήματα των εκτελεσμένων ηρώων μας σας αποχαιρετούμε. Ζήτω ο ελληνικός λαός, ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.